Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ενημερωτικό πολυθυματικό μαγκαζίνο CryptoManet του καναλιού Free Press Channel. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από την σημερινή θεματογραφία. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Να σε απειλεί ο Τούρκος ότι θα έρθει βράδυ να σου πάρει τα νησιά και εσύ να του λες ότι θα τον περιμένεις το πρωί. Τι ποιος το είπε? Ποιος άλλος? Το ξεφτέρι που ψηφίσατε για πρωθυπουργό. Ασπίδα μας δεν είναι μόνο το όπλο μας, είναι και οι ισχυρές μας συμμαχίες. Κυρίως όμως έχουμε με το μέρος μας τη δύναμη της νομιμότητας και των επιχειρημάτων μας. Γι' αυτό και περιμένουμε όσους απειλούν ότι τάχα θα έρθουν ξαφνικά κάποιο βράδυ στα νησιά μας, τους περιμένουμε στο φως της ημέρας. Cette solidarité concrète, nous n'oublierons pas. Je suis heureux de vous. Je suis heureux de nous avons ensemble contre. Η εκδίκηση, λένε, είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Στην περίπτωσή μας συγκεκριμένα, έπειτα από 3 χρόνια. Τόσος χρόνος πέρασε από την ημέρα που ο Μητσοτάκης κορόιδεψε την Όλγα Κεφαλογιάννη και έδωσε το Υπουργείο Τουρισμού που της είχε τάξει στον Χάρη Θεοχάρη μέχρι σήμερα. Οπότε η βουλεύτρια και εν δυνάμει νέα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βγήκε στα κάγκελα και βάλει κατά ρυπάς τον απερχόμενο τουρίστα για το θέμα του απορρίτου και στις υποκροπές. Αν τυχόν πούμε ότι το απόρριτο είναι απόλυτο και ότι ισχύει ότι μπορεί να το επικαλεστεί οποιοδήποτε έχει πληροφορίες οι οποίες είναι, αν θέλετε, ευαίσθητες, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι ανεξέλεγκτος, ότι είναι εκτός λογοδοσίας. Υπάρχει κανείς που να είναι πραγματικά εκτός λογοδοσίας? Και εσείς ως δημοσιογράφος με την καθημερινή σας έκθεση και εμείς οι πολιτικοί με τον δικό μας τρόπο. Όλοι λογοδοτούμε. Όλοι λογοδοτούμε, ο καθένας στο δικό του, ας το πούμε, κοινό. Εμείς οι πολιτικοί προφανώς και λογοδοτούμε ένα λόγο περισσότερο, διότι εκλεγόμαστε ακριβώς για να υπηρετούμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Και βεβαίως αυτό που λέτε είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Κάποιος να επικαλείται το απόρριτο και να θεωρεί ότι είναι εκτός ελέγχου. Και άρα, μάλιστα, εγώ συμπεραίνω ότι δεν φύγατε ικανοποιημένοι από αυτή την επιτροπή σας. Και μάλιστα κάποιοι που έχουν λάβει γνώση πληροφοριών ευαίσθητων χωρίς να έχουν τυπικά αρμοδιότητα για να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί καλύπτονται από το απόρριτο, αναρωτιέμαι. Σε ποιους αναφέρεστε? Εγώ το λέω γενικά, διότι ξαναλέω, για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι όταν λέμε όλα στο φως, δεν μπορούμε μετά να οχυρωνόμαστε πίσω από το από εκεί πέρα. Όταν θέλουμε να μιλάμε για κάθαρση στο δημόσιο βίο, όταν θέλουμε να μιλάμε για φως, όταν θέλουμε να λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές σε ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την δημοκρατία, τους θεσμούς μας, το κράτος δικαίου, ναι, τότε νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το απόρριτο, με πολύ συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, θα πρέπει να μπαίνει, αν θέλετε, σε δεύτερη μοίρα. Διότι προέχει η υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών, του συντάγματος, των νόμων, των θεσμών. Και όλοι εμείς που υπηρετούμε τους θεσμούς θα πρέπει όταν κάτι λέμε να το εννοούμε. Ξεπερνάει τα όρια της γελοιότητας η προσπάθεια των πληρωμένων κοντιλοφόρων του Μαξίμου να εκμεύσουν δηλώσεις στέλεχων του ΣΥΡΙΖΑ που να ταυτίζονται με εκείνες του αφεντικού τους, του υποκροπέα Μητσοτάκη, ή που να προκαλέσουν εσωτερικό πρόβλημα στην Κουμουνδούρου. New entry στην κατηγορία των γελίων, ο τάχα μου σοβαρός Γιώργος Κουβάρας της ΕΡΤ. Μόνο που βρήκε τον δάσκαλό του. Ή για να εκβιβολογώ, την δασκάλα του με την Έφη Αξιόγλου. Επειδή πραγματικά έχετε πέσει θύμα σεξιστικών σχολείων στο διαδίκτυο, το θυμάμαι αυτό, και μάλιστα για μια εμφάνισή σας απαράδεκτων σχολείων, και επειδή είναι ένα πρόβλημα τα social media πολλές φορές στην πολιτική, βλέπουμε δηλαδή να υπερβαίνουμε τα όρια εκεί μέσα, να γίνεται ένας πόλεμος απίθανος, και σαν θύμα αυτού του τοξικού κλίματος, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο πεδίο ελέγχου εκεί μέσα.
Δεν μου αρέσει και πολύ η έννοια του θύματος. Βλέπετε, το αναφέρετε αρκετή ώρα και το αποφεύγω. Δεν μου αρέσει και πολύ η ιδέα του θύματος. Γιατί δεν νομίζω ότι οι γυναίκες είναι θυματοποιήσω καθόλου. Δεν νομίζω ότι οι γυναίκες είναι θύματα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πατριαρχική έκφραση αυτού του βαθαίους προβλήματος που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και το οποίο το κουβαλάμε και περνάνε τα χρόνια και δυστυχώς μένει ανέπαφο. Νομίζω ότι το κίνημα μη του έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουν να σπάνε κάποια στεγανά. Ναι. Οι γυναίκες είναι μαχήτριες, είναι πολεμίστριες, δεν είναι θύματα. Άρα αυτό που έχει σημασία νομίζω και μας έδωσε μια καλή ευκαιρία το κίνημα αυτό είναι να αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο, να μιλάμε πιο ανοιχτά για τις σεξιστικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι διάχυτες και καθημερινές και νομίζω ότι κάθε γυναίκα ξέρει πολύ καλά σε τι αναφέρομαι και να τις θηλυτεύουμε και με αυτόν τον τρόπο να καταλαβαίνουν για και να ακούνε και οι άλλοι τα όρια. Για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κερδίσουμε και χώρο. Για θύματα συγκεκριμένων συμπεριφορών, τα οποία μπορεί να είναι άντρες, γυναίκες, παιδιά, μεγάλοι, μικροί, οτιδήποτε. Διακρίσιο. Και τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα social media, την ανωνυμία, τις ύβρις που εκτοξεύονται εκεί. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση εκεί. Εκεί είναι ένα τοπίο στο οποίο δίνει πάρα πολλές ελευθερίες. Γιατί εσείς τώρα περιγράφετε μόνο μια αρνητική διάσταση, όμως δείτε πόσες ελευθερίες έχει δώσει στην ενημέρωση. Στην ενημέρωση, στην πληροφορία, στην έκφραση γνώμης. Αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί στην πραγματικότητα κανείς να βάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο εκεί, περιορίζοντας τι ακριβώς την ελευθερία της έκφρασης. Ιδανικός θα ήταν ο αυτοπεριορισμός. Αλλά αυτό θα ήταν ιδανικό και σε πολλές άλλες φάσεις. Κάτι τελευταίο. Θα είστε υποψήφια προφανώς στις επόμενες εκλογές με σταυρό. Θα είμαι. Θα είμαι και πρέπει να είμαι με σταυρό, γιατί όπως δείξατε και στο βίντεο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η νομιμοποίηση από την εκλογική βάση, την οποία εγώ προς το παρόν δεν έχω. Αρχηγικές φιλοδοξίες έχετε, για πείτε μου. Γιατί υπάρχει πάντα η αναφορά στο όνομά σας όταν γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για το ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι, όχι. Φιλοδοξίες τέτοιου τύπου όχι σε μένα, μην τις αποδίδεται καθόλου. Καμία σχέση. Γιατί δεν λειτουργούμε, κακό, και, έτσι, δεν λειτουργούμε και έτσι στην αριστερά γενικώς. Δηλαδή και ο λόγος που μπαίνουμε μέσα στο κόμμα συνήθως είναι για να εμπλακούμε τα κοινά, να προσφέρουμε σε ένα κοινό σκοπό με τις ιδέες μας και με την πρακτική μας. Από όπου μπορώ να προσφέρω σε αυτό το χώρο, να είμαι εκεί να προσφέρω. Και όσο θέλει ο κόσμος φυσικά. Ελλάς Γαλλία συμμαχία, δεν λέει το σύνθημα που κρατάει από εποχής Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βαλερή Ζισκάρ ντεστέν. Το αναβιώνουν τώρα ο Μακρόν και ο Μητσοτάκης. Όχι μόνο με τη στρατιωτική συμφωνία, αλλά και στην καταστρατήγηση των ατομικών ελευθεριών. Βάζουν τους ματατζίδες τους να βιντεοσκοπούν κατάμουτρα τους διαδηλωτές. Τώρα, εάν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες εκπομπές, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητή στο κανάλι με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό. Γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.